Γεια σας, είμαι ο Konstantinos Vasilakakos και σε αυτό το βίντεο θα σας εξηγήσω για τα Dark Frames και πώς με αυτά μειώνουμε τον θόρυβο στις φωτογραφίες μας. Όταν φωτογραφίζουμε με μεγάλη έκθεση και παρατεταμένη, δηλαδή πάνω από 30 δευτερόλεπτα, πιο πολλοί χρησιμοποιούν μεγάλη έκθεση για αστροφωτογράφοι που βγάζουν μεγάλη ώρα, για παράδειγμα 10 λεπτά και παραπάνω, αρχίζει ο αισθητήρας να θερμαίνεται. Όταν θερμαίνεται ο αισθητήρας, αρχίζει και βγάζει σε ακαθόριστα σημεία της φωτογραφίας άκυρα πίξελ, άκυρα χρωματικά πίξελ. Αν δεν κάνω λάθος, θα είναι hot pixel ή artifacts. Αυτά τα πίξελ είναι κάποιες φορές είτε κόκκινο, είτε μπλε, είτε πράσινο, η RGB κλίμακα. Και όταν κάνουμε zoom, ειδικά ζουμάροντας 100% ή παραπάνω, βλέπουμε σε πολλά σημεία του καρέα αυτά τα πίξελ. Και δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Πολλές φορές στην άκρη του κάδρου μας, στο καρέα δηλαδή, εμφανίζεται μία μόβ προς ροζ απόχρωση που πάλι είναι πολύ άσχημη γιατί δεν ταιριάζει με το καρέ. Επίσης και όλη η φωτογραφία έχει έτσι μία παραπάνω προς το ροζ απόχρωση, πράγμα που είναι λάθος, χρωματικά δηλαδή. Τι κάνουμε με τα dark frames? Στην ουσία βγάζουμε τα καρέ που έχουμε βγάλει με την ίδια ρύθμιση ενός άλλου καρέ. Για παράδειγμα, μία νυχτερινή φωτογραφία των 30 δευτερολέπτων βγάζουμε πάλι την ίδια με τις ίδιες ρυθμίσεις, απλά έχοντας το καπάκι μπροστά στο φακό. Είναι πια ο φακός κλειστός και γράφει η μηχανή ένα μαύρο καρέ. Αυτό είναι το dark frame. Και τι γίνεται? Ανοίγοντας αυτά τα καρέ σε ένα δικό πρόγραμμα, χρησιμοποιώ το StarStaX. Υπάρχουν και άλλα. Το πρόγραμμα πάει και βρίσκει τα pixel και όλες τις λάθος πληροφορίες και τις αφαιρεί από τις φωτογραφίες που έχουμε βάλει μέσα. Για παράδειγμα, θα σας δείξω και φωτογραφίες φυσικά, αλλά βγάζοντας έτσι dark frames, πολλά dark frames, μειώνουμε το θόρυβο και στην ουσία τα αποτελέσματα κάποιες φορές είναι και θεαματικά. Βέβαια, μπορούμε να μειώσουμε και αυτό το θόρυβο στο Photoshop, αλλά πολλές φορές χάνουμε λεπτομέρεια. Επίσης, μπορούμε και στο Camera Raw να μειώσουμε αυτό το θόρυβο από τη χρωματική ισορροπία, δηλαδή να το πάμε στο 0, θα σας δείξω, αλλά πάλι χάνεται κάποια πληροφορία. Έτσι, τα dark frames είναι ένας άμεσος τρόπος που μας βοηθάνε να καταπολεμήσουμε αυτό το σφάλμα, θα έλεγα, στις φωτογραφίες μας. Και τώρα θα σας δείξω στον υπολογιστή πώς ακριβώς γίνεται. Εδώ πέρα σας δείχνω μια φωτογραφία που είχα βγάλει με το γαλαξία. Αυτό είναι το καρέ που έβγαλε η φωτογραφική μηχανή χωρίς τα dark frames. Θα σας τη βάλω και στο βίντεο κιόλας να τη δείτε αναλυτικά. Κάνοντας zoom, εδώ πέρα στις άκρες εμφανίζεται μια ροζ απόχρωση, όπως μπορείτε να δείτε, και γενικά πάνω σε όμολα και σε όλο το καρέ. Βάζοντας αυτή τη φωτογραφία στο StarStaX και με τη χρήση dark frames, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Κάνοντας τώρα zoom, έχει φύγει αυτό το αποτέλεσμα τόσο από τα άκρα του καρέ όσο και από όλο το καρέ. Για να το δείτε αυτό κανονικά, πρέπει να βγάλετε τη φωτογραφία, να επεξεργαστείτε και να τη σώσετε σε διαφορετικό αρχείο, όχι στο ίδιο, έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε τη διαφορά. Δυστυχώς δεν έχω κάποιο screen recorder πρόγραμμα για να σας δείξω να δείτε πως είναι καλύτερα. Θα σας το βάλω στο βίντεο. Πώς γίνεται αυτό? Ανοίγουμε το StarStaX. Λίγο πριν να σας δείξω, να σας δείξω και τα dark frames. Αυτά ήταν τα dark frames. Όπως βλέπετε, κάνοντας πολύ zoom, αυτά δεν είναι τα pixel, βλέπετε. Αυτό είναι σε πάρα πολύ zoom βέβαια. Φαίνεται και ο θόρυβος, φαίνονται όλα αυτά. Εδώ είναι με 3200 τα πιο πολλά έχω βγάλει, επειδή βγάζω κάποιες φορές κάποια καρά του γαλαξία με ISO 3200, 45 δευτερόλεπτα έκθεσης, χωρίς star tracker, δηλαδή δεν ακολουθεί η μηχανή την πορεία του ουρανού. Και όπως βλέπετε εδώ, να το έχω βγάλει έτσι πολλά μαύρα καρέ με διάφορες συνθήκες, ταχύτητας κλείστρου δηλαδή, όπου η μηχανή ήταν σε τέτοιες συνθήκες, δηλαδή η περιβαλλοντική θερμοκρασία επηρεάζει και τον αισθητήρα. Για παράδειγμα, πολλοί αστροφωτογράφοι χρησιμοποιούν πλέον ψύχτρες στις φωτογραφικές τους μηχανές, μειώντας τη θερμοκρασία του αισθητήρα στους -2, -3 ή και πιο κάτω, έτσι ώστε να μην υπάρχει το πρόβλημα. Βέβαια, υπάρχουν και καλύτερες πατέντες βάζουν πιο λίγο ISO και κάνουν και καλύτερη επεξεργασία. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι τα Dark Frames. Πολλές φορές μπορούμε να βγάλουμε και κάθετα κάδρα και οριζόντια. Για να μην βγάζουμε διαφορετικά, απλά όπως είναι, τα επιλέγουμε όλα. Κλικ και παίρνει το βήμα προς τα δεξιά ή αριστερά, το ίδιο πράγμα είναι, δεν αλλάζει κάτι. Έτσι ώστε να μην χρειάζεται να βγάλουμε κάθετα, δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα, δεν αλλάζει κάτι. Οπότε, παίρνουμε αυτό εδώ το αρχείο. Αν ήταν κάθετο και ήταν ένα αρχείο, το περιστρέφαμε έτσι ώστε να περιστρέφουμε τα dark frames. Κανονικά βγάζουμε πιο πολλά καρέ. Ειδικά στα star trails, αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Βάζουμε εδώ πέρα το αρχείο, όπως βλέπετε. Κάνω και λίγο zoom. Αυτό είναι λοιπόν το αρχείο. Βλέπετε, φαίνεται λίγο όλο αυτό. Εδώ πέρα στις επιλογές επιλέγουμε Lighten και Substack Dark Images. Ωραία. Και με μία φωτογραφία να βάλουμε πλέον δεν υπάρχει πρόβλημα. Λέω Lighten γιατί αν βάλουμε άλλες επιλογές πρέπει να έχουμε πάνω από 3 φωτογραφίες. Λοιπόν, εδώ πέρα μετά πηγαίνουμε. Εδώ πέρα που λέγει Dark Frames, Open Dark Frames, επιλέγουμε. Πηγαίνουμε εκεί που έχουμε τα αρχεία, τα επιλέγουμε όλα και πετάμε άνοιγμα. Και τα εμφανίζει εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ τη στήλη. Επιλέγουμε μετά εδώ το Process, δηλαδή που αρχίζει και τα ενώνει και αυτό είναι να σας δείξω. Αρχίζει. Σιγά σιγά βάζει πρώτα τα μαύρα καρέ. Φαίνεται εδώ πέρα ο χρωματικός θόρυβος στις άκρες του καρέ ειδικά. Και αυτό είναι όλο. Η φωτογραφία μας είναι έτοιμη. Τη σώζουμε και μετά μπορούμε να συγκρίνουμε τις διαφορές. Επίσης, όταν κάνουμε star trails, επειδή πολλές φορές υπάρχει και πάλι εδώ θόρυβος, να σημειώσω ότι η φωτογραφία είναι πιο φωτεινή. Απλά οι συνθήκες δεν μου επιτρέπουν να βάλω κάτι, να το αποτυπώσω καλύτερα με τη φωτογραφική. Βάζοντας επίσης star trails με πολλές φωτογραφίες, πάλι μειώνουμε το χρωματικό θόρυβο. Γιατί γίνεται. Πολλές φορές το να βγάλεις ένα καρέ, μπορείς να βάλεις και long exposure, noise reduction. Την έχει αυτή την επιλογή η μηχανή μας. Βέβαια, έχει το αρνητικό ότι αυτή η επιλογή κάνει όση ώρα κάνει και η μία λήψη. Για παράδειγμα, στα 30 δευτερόλεπτα έκθεσης θέλει 30 δευτερόλεπτα. Φανταστείτε, ας πούμε, να βγάζουμε ένα καρέ πριν είναι 10 λεπτά. Μπορούμε να βγάλουμε. Βέβαια, καταπονούμε τον αισθητήρα μεν, αλλά μπορούμε να πετύχουμε άλλα ωραία αποτελέσματα. Θα σας δείξω. Έτσι, στα 10 λεπτά που ο αισθητήρας θα ζεσταθεί υπερβολικά, ειδικά αν είμαστε κοντά σε θάλασσα ή γενικά η περιβαλλοντική θερμοκρασία δεν είναι χαμηλή, θα γεμίσει όλη η φωτογραφία με πράσινα, κόκκινα και μπλε πίξελ σε διάφορα σημεία που θα είναι πολύ άσχημο. Όταν το βλέπουμε απλά, την εικόνα δεν φαίνεται. Άμα κάνουμε zoom ή την εκτυπώσουμε, θα φαίνεται και είναι άσχημο. Επίσης, όταν κάνουμε star trail, όπως σας είχα πει, απενεργοποιούμε αυτή την επιλογή της μηχανής. Γιατί έτσι βγάζει συνέχεια καρέ, αλλιώς θα αργούσε και δεν θα υπήρχε μια συνοχή σε όλα τα καρέ. Επίσης, κάνοντας πανόραμα, χρησιμοποιούμε τα dark frames στο πανόραμα. Είναι πολύ εύκολο, επίπονο, αλλά δεν είναι το κάτι δύσκολο. Για παράδειγμα, θα σας δείξω ας πούμε ότι όλα αυτά εδώ είναι τα καρέ από ένα πανόραμα. Το λέω επιθετικά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχω. Τα βάζουμε όλα εδώ, όλα εδώ, συγγνώμη. Επιλέγουμε τα dark frames. Και είναι έτοιμο. Κάθε φορά επιλέγουμε το πρώτο. Το πατάμε και γίνεται η διαδικασία. Με το που τελειώσει, πατάμε στο δεύτερο. Από επιλέγουμε το πρώτο και πατάμε το δεύτερο. Και ούτω καθεξής. Έτσι μπορούμε να βάλουμε όσα καρέ θέλουμε. Πρέπει το μέγεθος της φωτογραφίας να είναι στο ίδιο μέγεθος τα dark frames. Δηλαδή, είναι 5.000 pixel η μία πλευρά, πρέπει να είναι 5.000 και η άλλη. Αλλιώς έχουμε τις επιλογές ή να μικρύνουμε ένα καρέ, αν είναι μεγαλύτερο, ή στο Photoshop να μεγαλώσουμε τις διαστάσεις. Και μετά το επαναφέρουμε. Το θυμάστε αυτό. αυτό εδώ, είναι ένα καρέ με 360 δευτερόλεπτα χρόνο έκτασης. Στη βόζα Β, στον bulb δηλαδή, με ένα χειριστήριο και βγάζω στήραση. Λοιπόν, κάνοντας πολύ zoom στη φωτογραφία, βλέπετε αρχίζουν και εμφανίζονται οι ατέλειες σε πολλά σημεία. Πέρα το ότι η απόχρωση είναι κάπως υπερβολική ροζ. Βλέπετε έγινε Star Trails. Βάζοντας αυτό στο StarStaX, τα Dark Frames, ορίστε. Όπως μπορείτε να δείτε, μειώθηκε αρκετά αυτό το πρόβλημα. Βέβαια, παίζει ρόλο και ο αισθητήρας, πώς καθόλου είναι ο αισθητήρας. Ο δικός μου έχει καταπονηθεί, είναι υποκαταστροφή σχεδόν, έχοντας φτάσει στα 170.000 κλικ κοντά. Αλλά παρόλα αυτά, βοηθάει πάρα πολύ. Παίζει βέβαια ρόλο και τα διεπτικά. Έχουμε και γενικά η όλη θερμοκρασία περιβαλλοντική. Έχοντας, ας πούμε, φωτογραφίσει το γαλαξία το Φεβρουάριο με θερμοκρασίες μείον 1 και μείον 2, είδα ότι στο high ISO 20.056 που είναι περίπου, δεν είχα τόσο σοβαρό πρόβλημα όσο είχα το καλοκαίρι που έγιναν όλα ροζ. Και έτσι είναι κάτι το πολύ εύκολο που μπορείτε να κάνετε. Δεν είναι το κάτι το δύσκολο που απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις. Απλά βάζετε τα κάρια στο πρόγραμμα, βγάζετε dark frames και αυτό είναι όλο. Θα σας έλεγα να το δοκιμάσετε με φωτογραφίες μεγάλης έκθεσης. Είτε ας πούμε είναι σε πόλη, είτε σε αστικό τοπίο. Ακόμα και να φωτογραφίσουμε ένα ποτάμι. Πολλές φορές και στα ποτάμια βγάζουμε 30 δευτερόλεπτα χρόνο έκθεσης. Έχουμε αυτό το πρόβλημα. Ή στη θάλασσα. Δοκιμάστε το. Θα δείτε κάποια διαφορά. Επίσης, να σας τονίσω ότι πολλές φορές γίνεται λίγο πιο φωτεινό το οποίο εδώ πέρα. Γιατί νομίζω αφαιρεί και λίγο contrast. Όπως βλέπετε εδώ. Θα βάλω κάποιες φωτογραφίες για να δείτε καλύτερα στο βίντεο. Και ελπίζω αυτό το βίντεο να σας βοήθησε. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου είτε στο Facebook, είτε στο YouTube, είτε στη σελίδα μου. Θα έχω links επικοινωνίας. Και αυτό ήταν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που τόσο καιρό με στηρίζετε και μου λέτε πολύ καλά λόγια, βοηθώντας με έτσι να πάρω θάρρος για να συνεχίσω. Κοντεύοντας τον όλο χρόνο που ασχολούμαι με τη φωτογραφία, με την SLR δηλαδή που έχω ανακαλύψει κάποια πράγματα και τα μοιράζομαι μαζί σας. Προσπαθώ κιόλας να βρω καινούργια πράγματα. Ελπίζω τώρα το επόμενο βίντεο να είναι πώς να κάνουμε Star Trails Timelapse. Να δούμε. Να είστε καλά και καλή σας ημέρα.